Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας, η ανεργία στη χώρα μειώθηκε έστω και οριακά το Μάρτιο κατά 0,1%. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, οι άνεργοι στην Ισπανία παραμένουν πάνω από 6 εκατομμύρια σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Γι' αυτό οι πολίτες υποδέχτηκαν με επιφύλαξη τα νέα. Ας δούμε αν όντως μειώνεται η ανεργία και τότε συζητάμε για πρόοδο. Η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. Ελπίζω να μειωθεί έστω και στο 20%, γιατί η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ άσχημη. Την τρίτη, η Eurostat δημοσιοποίησε τα στοιχεία για την ανεργία στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα κρατά τη θλιβερή πρωτιά με ανεργία 26,4% για το Δεκέμβριο του 2012. Δεύτερη είναι η Ισπανία με ποσοστό 26,3%. Παρά την πρόσκαιρη αισιοδοξία, υπάρχουν φόβοι ότι η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται.